Σε ενθουσιώδες κλίμα έγινε χθες βράδυ η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της νομαρχιακής οργάνωσης Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη της αναμέτρησης της ερχόμενης Κυριακής. Η μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Βόλος Παλάς ήταν κατάμεστη από φίλους και ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που έστειλαν μήνυμα νίκης της Γαλάζιας Παράταξης και στην εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου. Μήνυμα ισχυρής αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας και κατάκτησης μιας ακόμη έδρας στον νομό έστειλαν οι υποψήφοι βουλευτές του κόμματος. Μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, ο αγώνας, η προσπάθεια κλιμακώνεται, εντατικοποιείται από κάθε, προς κάθε γωνιά της Μαγνησίας, όλα τα στελέχη της παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας, δίνουμε τον αγώνα για την νίκη, για την αυτοδυναμία. Για την αυτοδυναμία της κυβέρνησης, όπως θα προκύψει αυτή με τη στήριξη των πολιτών, για να μπορέσουμε να πάμε την πατρίδα μας ακόμα πιο μπροστά, σταθερά και με ακόμα πιο τολμηρά βήματα, μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είμαστε σήμερα εδώ όλοι ενωμένοι, συντεταγμένοι, να δώσουμε τον τελικό αγώνα για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την παράταξη, για τη χώρα μας, για τον νομό μας. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, ο κόσμος συμμετέχει, βοηθά, έχει αναγνωρίσει την αναγκαιότητα της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Το μήνυμα πλέον είναι καθαρό και είναι ισχυρό. Οι Έλληνες πολίτες έχουν λάβει τις αποφάσεις τους, τις εξέφρασαν στις 21 Μαΐου και τώρα πλέον θα τις επιβεβαιώσουν στις 25 Ιουνίου. Το σύνθημα είναι ένα, όλοι μαζί για την Ελλάδα μας, δυνατά, σταθερά, τολμηρά, μπροστά. Όλοι ενωμένοι μαζί θα πάμε στη νέα εκλογική αναμέτρηση σε μια εβδομάδα να επαναβεβαιώσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού, το υψηλό αυτό ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία για μια ισχυρή, αυτοδύναμη κυβέρνηση και πρωθυπουργό και πάλι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε δυνατά για τις επόμενες εκλογές, καλούμε τους ανθρώπους που μας ψήφισαν πάλι να επαναβεβαιώσουν την ψήφη τους και όσοι βλέπουν ότι μπορεί αυτή η κυβέρνηση να κάνει κάτι καλό για τον τόπο, όπως εμείς πιστεύουμε, θέλουμε και αυτόν την ψήφο. Το μήνυμα της 21ης Μαΐου πρέπει να επαναληφθεί και σε αυτή την κάλπη της 25ης Ιουνίου. Είναι σίγουρο ότι ο κόσμος της Μαγνησίας θα δώσει και πάλι ηχηρό παρόν και ηχηρό προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία, δείχνοντας αυτό που έδειξε και στις 21 Μαΐου, ότι η χώρα είναι αποφασισμένη να γυρίσει σελίδα. Η υποψήφια βουλευτής Έφη Αντωνίου σημείωσε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πήγε τη χώρα μπροστά και στις 26 Ιουνίου πρέπει να έχει ισχυρή αυτοδυναμία για να συνεχίσει το έργο της. Η υποψήφια από τις Ποράδες, Ουρανία Καθινιώτη, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη την ισχυρή αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία ώστε να διασφαλιστεί η σταθερή πορεία, η ασφάλεια και η ευημερία της χώρας. Μήνυμα στην εκδήλωση απέστειλε ο πρώην Υπουργός Γιώργος Σούρλας. Αισιόδοξος για το εκλογικό αποτέλεσμα δήλωσε ο πρόεδρος της νομαρχιακής οργάνωσης Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Αθανασάκης. Προετοιμαζόμαστε για την τελική μάχη που είναι να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους και από αυτούς που δεν μας ψηφίσαν 21 Μαΐου να τους πείσουμε πως η μοναδική αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση είναι αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Οι τραμποκισμοί δεν περνάνε, σημείωσε ο κ. Αθανασάκης με αφορμή την επίθεση κουκουλοφόρων στο εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας στην Οδό Αργοναυτών μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Αυτά τα πράγματα ούτε μας φοβίζουν ούτε μας τρομάζουν. Δυστυχώς υπάρχει μια μερίδα ακραίων στοιχείων που προσπαθούν να εκφοβήσουν και να δημιουργήσουν πρόβλημα στη Μεγάλη Παράταξη. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης την επόμενη Κυριακή με την ψήφο όλων των Ελλήνων θα είναι ο Πρωθυπουργός της νέας τετραετίας.